Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η τελευταία εκπομπή του 2017. Κλείνει και το 2017 με όλα αυτά που έχουμε περάσει, έχετε περάσει, και ας ελπίζουμε το 2018 ότι θα είναι πιο ευίωνο. Εμείς θα κοιτάξουμε σήμερα την εκπομπή μας να την κάνουμε πιο χαλαρή, αλλά εποφελία όμως εσάς, σε όλους εσάς που κάθεστε και μας παρακολουθείτε. Το τηλέφωνο της ΠΕΦΕ, είναι της Πανελλήνιας Φοροτεχνών Επιστημόνων, είναι 210-61-24-910. Κρατήστε το, βάλτε το στο κομπιούτερ, βάλτε το στο κινητό σας τηλέφωνο. Θα σας πούμε αργότερα γιατί σας το συνιστούμε. Και το email είναι ΠΕΦΕ 1996, παπάκι, τα υπόλοιπα. Ορέστη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι η τελευταία εκπομπή του έτους 2017, του σωτηρίου έτους, εισαγωγικά το σωτηρίου, έτσι. Πάθαμε μεγάλες ζημιές όλοι οι Έλληνες μέσα στο 2017. Εμείς όμως, Μανούσο, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε, καταρχήν να καλησπερίσουμε και τους καλεσμένους μας. Σήμερα είναι ο Γιώργος Λουρίδας μαζί μας. Καλησπέρα, Ορέστη. Καλησπέρα. Ξεκινάμε από αρσενικούς, γιατί είχαμε πολύ καιρό να σε δούμε και μας έλειψες. Είναι και η Φιλοθέη Μακρυδάκη εδώ, είναι και η Μάρια Μεθενίτη. Έχουμε και τα όμορφα κορίτσια μας κοντά μας. Λοιπόν, έλεγα το εξής, Μανούσο, ότι με την ευκαιρία αυτή της τελευταίας εκπομπής του 2017, οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κανάλι αυτό, στον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, γιατί μας αφήσανε να ενημερώσουν τον κόσμο τώρα και 10 χρόνια. Μια δεκαετία περίπου. Μια δεκαετία περίπου, ελεύθερα, και είναι προς τιμήν του και το λέω δημοσίως. Ευχαριστούμε, Γιώργο Καρατζαφέρη, που μας άφησε και μιλήσαμε ελεύθερα. Και η τεχνική μας βοήθησε. Ποτέ δεν μας είπε μην μπει σε αυτό επικίνδυνο. Ποτέ. Είναι δημοκράτης, αληθινός δημοκράτης ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Έτσι. Και θέλω να το πω αυτό, να το καταθέσω. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά έχω να πω και κάτι άλλο. Εμείς είπαμε ελεύθερα τη γνώμη μας. Ενημερώσαμε τον κόσμο, έτσι. Παίζαμε τις προσφυγές, με τους νόμους, με τις πόλεις που έχουν κυκλοφορήσει. Και παροτρύνομαι την κουβέντα αυτή και τους άλλους δημοσιογράφους που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά και τους συναδέλφους που βγαίνουν σαν στέκες και κάθονται έτσι στην τηλεόραση και δεν μιλάνε και ανέχονται. Είπαμε ότι την εκπομπή θα την κάνουμε ελαφριά απόψε. Το νέο έτος θα τα πούμε. Όχι, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στο σταθμό. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη και επίσης το επιτελείο το συγκεκριμένο εδώ. Ο Ρέσος Σεϊμένης έχει προσφέρει χιλιάδες εργατοώρες επιστήμης. Ο Γιώργος Λουρίδας λιγότερος. Ο Γιώργος Λουρίδας, ο οποίος είναι από μακριά, έχει γραφείο στη Σαλαμίνα. Εμπειρότατος όμως, γιατί κάνει δουλειές σε όλη την Αττική, δουλεύει. Και στη Νέα Ιωνία. Νέα Ιωνία και Σαλαμίνα έχει γραφεία. Η φίλη μας, η συμπατριώτησα, η Φιλοθέη Μακρυδάκη, έχει γραφείο του Ζωγράφου. Έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Στην Ανηφόρα, έτσι. Στην Ανηφόρα. Όπως πήγε το κρεταφείο του Ζωγράφου. Η συνάδελφος η Μάρα η Μεθενίτη είναι ένα αστέρι. Είναι ένα αστέρι που είναι μέσα στη μάνα της. Της Ελευσίνας. Ελευσίνιο, όχι μυστήριο. Όχι μυστήριο, Ελευσίνιο. Και είναι και μέσα στο Ζαχαρίου τον Κυριάκο. Βέβαια, με τέτοιο δάσκαλο. Και η μαμά της είναι καλή λογίστρια και έχει μάθει πολλά πράγματα. Βεβαίως και η Φιλοθέη. Έχει τους γονείς της, έχει την αδερφούλα της και όλα τα σχετικά. Ορέστη. Δεν είπες τίποτα, θα συνεχίσεις μετά. Εμείς να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους Βασίλειδες που γιορτάζουμε τη Δευτέρα και τις Βασιλικές. Εγώ τι να θυμηθώ, τον Γκέκα, τον Γουμπούρο, τον Βασίλη, τον Ιωάννου, τον Πρόεδρο των Χρυσοχών, τον Μπεπέ της Ολυμπιακής, τον Γιώτη, τον δημοσιογράφο, τον Σαμέλη. Ο Βασίλης Σαμέλης, καλός φίλος. Ο πρώην προϊστάμενος των επιθεωρητών, Άγγελος του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Σβίκος ο Βασίλης, ο συνάδελφος. Στη Θήβα. Στη Θήβα, πολυτελέστατο γραφείο, οικογενειάρχης. Βασίλη. Ο Επίσκοπος. Πολλά. Ο συνάδελφος στη Νέα Ιωνία.
οικογένεια εφοριακό. Ο επίσκοπο και... είναι εφοριακό στην Νέα Ιωνία. Ναι, αλλά και ο γιο του. Α, είναι και ο γιο του. Ναι. Είναι φοροτεχνικό. Και άλλοι πολλοί που δεν λέμε γυναίκε. Άστι οι γυναίκε. Να συγχαρούμε τον πρόεδρο του επιμελητηρίου στον Πειραιά, τον συνάδελφο και μέλος της ΠΕΦΕΣ, τον Γιάννη τον Βουτσινά. Τον παρακολούθησα πρόεδρε. Και σε ένα meeting που είχε στην τηλεόραση, το στόμα του έσταζε ροδόνερο. Είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοια μέλη στην Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών. Πρέπει να προωθηθούν φοροτεχνικοί σε κέρυες θέσεις, γιατί ξέρουν πολλά οι φοροτεχνικοί, ρε Μάρσο, πες το κι αυτό. Και είχαμε δυστυχώς την εβδομάδα που μας πέρασε δύο άσχημα γεγονότα. Χάσαμε τον Ζαχαρία τον Κωσίδα. Είναι υπάλληλος στην ΕΦΕΑ, τον είχα προσλάβει εγώ πριν 30 χρόνια. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Και βεβαίως την περασμένη εβδομάδα χάσαμε επίσης και τον εξαίρετο επιθεωρητή, τον Χαρίλαο τον Αδαμάκη. Πιο γλυκός επιθεωρητής, πιο ευγενικός, πιο αριστοκράτης. Επιθεωρητής νομίζω ότι δεν έχει περάσει από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτός, ορέστη μου, ήταν της παλιάς σχολής, ήταν επί εποχής Ταβερναράκη, δηλαδή μάλιστα. Του Νίκο. Ναι, ναι. 20 χρόνια τους έτρωγε τη σύνταξη ο Χαρίλαος. Μακάρι να τους έτρωγε κι άλλα 20 χρόνια. Να είναι ελαφρύ το χώμα τους, τους αγαπούσαμε, τους αγαπάμε και θα τους σκεπτόμαστε. Και εσείς, κύριοι του Υπουργείου Οικονομικών, σοβαρευτείτε λίγο. Είσαστε υποχρεωμένοι τέτοιες στιγμές να ρίχνετε λίγο χώμα στο μνήμα του εκλειπώντος και ένα λουλουδάκι. Μην είσαστε γαϊδούρια. Μην σας έχει φάει ο φανατισμός ο κομματικός και ο πολιτικός. Γιατί θα την πληρώσετε. Και θα την πληρώσετε και άσχημα. Ορέστη, στα τρέχοντα θέματα ή θα μας πούν τα κορίτσια ή μαζί με τα κορίτσια. Θέλουμε να πούμε κάτι, να πούμε κάποιες ευχές. Τι να μην μειωθεί και τι να μην αυξηθεί. Μάλιστα. Ευχές στον παντοδύναμο Θεό και στην Παναγία και στον Χριστό. Να μας ακούσει, να μου τρυπήσει τη μύτη. Εμείς θα τις πούμε και θα δείτε ότι ο κόσμος θα... Ωραία. Θα να τις ακούσουμε τότε. Λοιπόν, όλο αυτιά είμαστε. Τι να μην μειωθεί. Μια στιγμή, ορέστη. 8:30 θα σας αναλύσει το πάνελ εδώ με επικεφαλής τον Ορέστη τις 120 δόσεις, οι οποίες είναι σαρακατρανέια. Εάν καταλάβετε κάτι, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Αυτή η Βουλή των Ελλήνων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και η Βουλή των Γκουτών Ανθρώπων. Και τους έχουμε κάνει συστάσεις και τους το ξαναλέμε και χρονιάρα μέρα από εδώ, ότι και οι 300 της Βουλής να παρακαλέσουμε τον Ξινή να τους κάνει σεμινάριο φορολογικά για ένα μήνα στη σχολή που έχει ο Ξινής, ο φοροτεχνικός μαζί σας, ο φοροτεχνικός που σπουδάει στον Ξινή, να σας κάνει σεμινάριο, διότι δεν είσαστε ικανοί για τίποτα. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν τι θέλουμε να μην μειωθεί. Να μην μειωθούν οι συντάξεις μας. Να μην μειωθούν οι μισθοί μας. Οι μισθοί. Να μην μειωθεί το επίδομα θέρμανσης. Να μην μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδας. Να μην μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες. Να μην αυξηθούν, αλλά δεν είναι να αυξηθούν, εντάξει. Λοιπόν, άλλο. Να μην μειωθούν οι θέσεις εργασίας. Να μην μειωθεί η απασχόληση. Να μην αυξηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που είναι πάρα πολλές. Να μην εξαφανιστεί το ΕΚΑΣ, αλλά θέλουμε τώρα και κάτι, να μην αυξηθεί μέσα στο 18. Να μην αυξηθεί το κόστος ζωής μας. Να μην αυξηθεί η ανεργία. Να μην αυξηθεί ο φόρος εισοδήματος. Να μην αυξηθεί ο έμφυο. Να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες. Να μην αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Να μην αυξηθεί το κόστος των τσιγάρων. Να μην αυξηθεί η βενζίνη. Να μην αυξηθεί το πετρέλαιο. Να μην αυξηθεί το αλκοόλ. Να μην αυξηθεί ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Να μην αυξηθούν οι κατασχέσεις και οι πληθυριασμοί. Να μην αυξηθούν οι νόμοι και οι εγκύκλοι που μεταλλεπωρούν η κακονομία, η πολυνομία. Να μην αυξηθούν οι αυταπάτες των κακών πολιτικών, οι σωτήρες που μεταλλεπωρούν οι πολιτικάντιδες. Να μην αυξηθούν οι υπουργοί και οι αργόσκολοι πολιτικοί. Να μην αυξηθεί η αναλγησία των πολιτικών μας. Να μην αυξηθούν τα ψέματα των πολιτικών.
Να μην αυξηθεί το δημόσιο χρέος. Να μην αυξηθεί η γραφειοκρατία. Να μην αυξηθεί η αδιαφάνεια. Να μην αυξηθούν οι σπατάλες. Να μην αυξηθεί η ανεργία. Να μην αυξηθούν οι αργίες των δημοσίων υπαλλήλων για να μας εξυπηρετούν. Να μην αυξηθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Να μην αυξηθεί ο διορισμός των κομματικών στο δημόσιο τομέα. Να μην αυξηθεί το κομματικό συμφέρον εις βάρος του κοινωνικού συμφέροντος. Να μην αυξηθούν οι μισθοί των βουλευτών. Να μην αυξηθούν, μόνο. Να μην αυξηθούν οι υποθέσεις στα δικαστήρια. Και τέλος, να μην αυξηθεί η ροή των προσφύγων από την Τουρκία. Αν Θεέ μου, αν λέω, αν μου κάνεις αυτά τα χατήρια όλα, θα καλυτερεύσει η ζωή μου. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Ας με ακούσεις, ας μας ακούσεις, Θεέ μου. Αν υπάρχεις από πάνω από εκεί, να μας ακούσεις. Το ευχόμαστε ολόψυχα όλοι. Έτσι. Εγώ θα πω μια λέξη. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Για αυτά που είπατε. Για αυτά που είπατε. Αυτά θέλουμε εμείς. Λίγα για αυτά που είπατε. Όχι, τίποτα. Μάρα μεθενήτη γραφείο στην Ελευσίνα. Φιλοθέη Μακρυδάκης του Ζωγράφου. Γιώργος Λουλίδας, Νέα Ιωνία, Σαλαμίνα. Ορέστη Σεημένη για όλη την Ελλάδα, για όλη την επικράτεια. Μην το λες, γιατί θα αυξηθούν οι γαμπροί. Θα πηγαίνουν τώρα να συζητάνε οι γαμπροί. Το Υπουργείο Οικονομικών πάντα ήταν άφυλο, πάντα ήταν κακομοιριασμένο και τώρα με τον Σουλτάνο. Εχθρικό ήταν με τον Σουλτάνο, τον Γιώργη τον Πιτσιλή, είναι της κακομοιριάς. Ετοιμάζεται, λέει, να προσδιορίσει νέες αντικειμενικές αξίες. Πήρατε στην ΠΕΦΕ τηλέφωνο. Πήρατε το Σεημένη να κάτσει να μιλήσει μαζί σας που έχει συμμετάσχει σε όλες. 55 χρόνια έχει στο κουρμπέτι ο Σεημένης στο Υπουργείο Οικονομικών από το 1963. 54 χρόνια έχω εγώ από το 1964. Τα έχουμε περάσει 7-10 φορές. Μας πήρατε ή θα πείτε ότι η αντικειμενική αξία στους Αγίους Ενεργείους από 1200 πάει στα 8000 το τετραγωνικό και νομίζετε ότι θα κάνετε. Τέτοιοι μπουνταλάδες είσαστε. Καλέστε το Σεημένη αύριο το πρωί, εντάξει, την Τρίτη, να σας πει δύο κουβέντες πώς θα συσταθούν οι επιτροπές, πώς θα λειτουργήσουν. Δεν είναι το πρόβλημα η Φωκίδα. Η Φωκίδα έχει μια τιμή, άντε δύο, και προσδιορίζεται πανεύκολα. Η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Κηφισιά, η Εκάλη, η Περέιρα, η Θεσσαλονίκη, εκεί υπάρχει δυσκολία. Μάνωσο, ξυπνήστε, Μάνωσο, αν θέλετε να κάνετε ένα καλό στον τόπο. Οι δηλωμένοι εκτιμητές θα κάνουν 50 ζώνες. Όχι, μωρά, αυτοί γλύφουνε, δεν 100 ζώνες θα πάρουν 50 ευρώ, θα πάρουν 5.000 ο καθένας. Και θα δημιουργηθεί το αδιαχώρητο, γιατί δίπλα με ένα θα είναι ο εκτιμητής, θα έχει άλλες τιμές. Πάμε, Ορέστη μου. Έχουμε την εγκύκλιο της 1201, Γιώργο, η οποία βγήκε το Δεκέμβριο του 12. Μπορεί να μας πει δύο κουβέντες, Γιώργο, ή Ορέστη, εσύ. Πες εσύ και ναι. Θέλει να πω, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να κάνει, λέει, αίτημα χωρίς ζωτικά συμφέροντα, αλλά θα θέλει περισσότερα δικαιολογητικά. Μιλάμε για τους κατοίκους εξωτερικού, ναι, τώρα, για να μπορεί καταλάβουν. Ένας κάτοικος στο εξωτερικού, που είναι εκεί μόνος του και η γυναίκα του με τα παιδιά εδώ, μπορούν να κάνουν χωριστές δηλώσεις. Όμως, καταγγέλλω το εξής, ότι ακόμα στην εφορία δεν το έχω καταλάβει και ζητάνε, ας πούμε, ένα παιδί που είναι άρρωστο και είναι ανάφορο στην Ελλάδα και τους λένε να κάνουν κοινή δήλωση. Όχι, αφού βγήκε 1201. Από τις 6 Δεκεμβρίου ισχύει αυτό, έτσι, ναι. Ναι, από τις 10 έφτασε τις εφορίες, μου είπαν. 15 δημοσιεύτηκε, εντάξει, ναι, 15, ναι. Αλλά δεν έχει, ναι, σημασία, ναι, ναι, 6 ήταν. Ναι. Είναι υποχρεωμένοι να ενημερωθούν και οι γυναίκες που είναι στις εφορίες, τις είναι σε αυτές τις θέσεις, επειδή είναι θέσεις δύσκολες, βάζουν οι γυναίκες να έχουν αντίρρηση περισσότεροι. Φοβούνται οι γυναίκες, ξέρεις. Πιο πολύ από τους άντρες. Ορέστη, δεν θέλουν να πάνε πρωτοβουλίες. Είναι χρονιάρα μέρα. Μην με προκαλείς, σε παρακαλώ. Ναι, αλλά θέλουν, πρέπει να πάνε πρωτοβουλίες. Αυτά τα πράγματα, αυτοί οι νόμοι που βγάζουν, τη 1201 από τον εγκύκλιο, πρέπει να τη διαβάζει, να την ερμηνεύει και να την εφαρμόζει. Δεν θα λες, με το νέο έτος να ξέρουν στο Υπουργείο Οικονομικών ότι οι ανίκανοι θα τους στέλνουν μεγαλοπούλες να τις βοσκάνε. Τις βγάζουν στη βεράντα έξω, να τους στείλουμε και κάτι πρασινοκόκκους. Λοιπόν, Ορέστη. Δεν άλλαξαν οι ημερομηνίες, να το πούμε και αυτό, έτσι. Ναι. Δεν άλλαξαν. Δηλαδή, εδώ πρέπει να υποβληθούν οι οτήσεις έως τις 10 Μαρτίου, έτσι, Γιώργο. Ναι, ναι. Και τα δικαιολογητικά έως 10. Τώρα, γιατί βάζουν 10 Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου. Ναι. Μιλάμε για τους κατοίκους εξωτερικού. Μέχρι τώρα απαγορευότανε. Με προσπάθειες της ΠΕΦΕ, του Γιώργου, των κοριτσιών μας, του Σεημένη.
ουσιαστικά που τρέχει στο Υπουργείο, πάρθηκε μια σωστή απόφαση ότι αν η σύζυγος δουλεύει σε ένα παιδικό σταθμό, ιδιωτικό ή δημόσιο, στη Γλυφάδα, και ο άντρας της είναι στο Κατάρ και είναι αεροπόρος, μπορεί ο σύζυγος να πάει στην κατοίκον εξωτερικού και να μην φορολογείται για τα εισοδήματα στο Κατάρ. Ακριβώς. Και του τα παίρνει όλα και η εφορία. Και να φέρνει λεφτά στην Ελλάδα που τα χρειαζόμαστε αφορολόγητα. Νόμιμα. Γιατί τώρα το αφορολογούν, λέει. Ναι. Κατάλαβες. Αυτό λοιπόν το πετύχαμε. Είναι θέμα εφαρμογής. Εάν έχετε πρόβλημα, απευθυνθείτε στην ΠΕΦΕ, απευθυνθείτε, ακούσατε, Ελευσίνα, Νέα Ιωνία, Σαλαμίνα και Ορέστης σε όλη την Ελλάδα, να βοηθήσουμε να το ξανασπρώξουμε, γιατί δεν πρόκειται να το εφαρμόσουν. Τα κοθόνια του Υπουργείου Οικονομικών. Όχι, έτσι, όλα, ορισμένα. Τι ορισμένα, τώρα, άσε με. Ορισμένα, ναι. Όχι όλοι, έτσι. Λοιπόν, ναι. Για τους κατοίκους εξωτερικού είναι σωτήριο αυτό. Και να τρέξουν να το κάνουν τώρα, γιατί αύριο μπορεί να αλλάξει. Μην τους έχεις εμπιστοσύνη. Αυτοί οι οποίοι είναι Υπουργοί Οικονομικών είναι της πλάκας. Είναι κομμουνιστές είναι. Μανουσό, άστους είναι, το άλλο Θεό πιστεύουν. Ούτε η Νέα Δημοκρατία μιλάει για θέματα κατοίκων εξωτερικού. Και τους μα δεν ξέρει, μωρέ. Τους δεν προκαλούμε ξέρει να το δουν το θέμα. Μα το δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Και να λένε, ακούς, και να λένε, εμείς δεν κάνουμε, δεν υποσχόμαστε τίποτα. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν υποσχόμαστε. Όχι, δεν υποσχόμαστε απλώς. Τι υποσχόμαστε. Δεν υποσχόμαστε. Είπε σήμερα η κυρία Ρόζενμπεργκ στην τηλεόραση, δεν υποσχόμαστε τίποτα. Τι... Εάν δεν μπορούμε, πες το κι αυτό. Έτσι ακριβώς. Να ξέρετε κάτι, ότι ελέγχονται οι γυναίκες, δηλώνουν οι γυναίκες. Εάν βγει ένας φόρος, ξέρετε που πηγαίνει, στον άντρα. Στη φορολογική δήλωση του άντρα, του συζύγου πηγαίνει. Πατριαρχικό σύστημα. Και του αλλάζει τα πετρέλαια. Δεν μπορεί να κινηθεί. Του μπλοκάρουν τους λογαριασμούς. Του ανοίγουν τους λογαριασμούς. Του βρίσκουν και καμιά φιλενάδα και του ξανανοίγουν πάλι τους λογαριασμούς για τη φιλενάδα. Αυτά έχει πάθει ο ελληνικός. Τι βιβλίο είναι αυτό που μας έφερε, ρε Σεϊμιάν, εδώ πέρα. Αυτό το, θα το δείξει. Η Φιλοθέη θα μας δείξει. Φιλοθέη. Κύριε Σεϊμιάν, θα μπορούσατε να μας πείτε τι θα ωφελήσει κάποιον διαβάζοντας αυτό το βιβλίο? Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στις χειρονομιές, στις γονικές παροχές, στις δωρεές και στη φορολογία των λαχείων, έτσι. Λαχεία, σου υψτέικ, όλα τα πάντα, οτιδήποτε, κρατικά λαχεία. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι γραμμένο με ένα ευρεθύριο 8.000 γραμμών, που 8.000. Επειδή δεν μπορούσαμε να το τυπώσουμε εκεί μαζί, το τυπώσαμε χωριστά εδώ, 8.000 γραμμές σε ευρεθύριο, και είναι πολύ διευκολυντικό, γιατί πας με αυτό το ευρεθύριο και βρεις ό,τι θέμα έχεις. Για την κληρονομιά, για την αποδοχή, για την αποποίηση, για την επικαρπία, για οτιδήποτε άλλο, για τις διαθήκες, ας πούμε, έτσι, Γιώργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι απαραίτητο για την εγγραφή όλα μας. Να πούμε όλα τα μυστικά που είναι, ας πούμε, το ευεργέτημα της απογραφής. Πώς μπορεί να κάνεις, ας πούμε, να αποδεχθείς μια κληρονομιά χωρίς να αποδεχθείς τα βάρη της ή τα χρέη της, έτσι. Αυτά όλα είναι γραμμένα πότε θα κυκλοφορήσει η Ορέστη μου? Περιμένω να βγουν αντιμαγές αξίες από τους ειδικούς εκτιμητές, από τις επιτροπές και από τους εμπειρογνώμονες που δεν τα πάμε προηγουμένως. Γιατί θα ελέγχει ένας τον άλλο. Μέχρι τέλος Μαρτίου θα τους βγάλουν. Καλά. Έτος δεν είπανε. Γιώργο, έχουμε εδώ την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία είναι στις 11 Οκτωβρίου του 2017. Και εδώ το επιμελεί. Τηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, που εδρεύει στοιχείο, έβαλε δικηγόρος, είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία και στράφηκε κατά του Υπουργείου Οικονομικών για το ΦΠΑ. Τι απόφαση βγήκε? Η απόφαση βγήκε απορριπτική, διότι δεν ξέρω τι έγινε, Μανούσο, οι άνθρωποι δεν είδαν αν έχουν καταρχάς ένομο συμφέρον προκειμένου να μπουν στη διαδικασία της προσφυγής. Καλά, σαν νομικό πρόσωπο, τα μέλη έχουν ένομο συμφέρον. Ναι. Αλλά η οντότητα δεν είναι. Όμιλος. Ξέραντας, μάλλον δεν το ξέρανε, αλλά έτσι ήρθανε. Θα τη χάνανε σίγουρα. Εμείς στην ΠΕΦΕ έχουμε κερδίσει πολλές υποθέσεις, αλλά όχι σαν... Πάρα πολλές. Όχι σαν επιμελητήρια, έτσι. Έτσι, όχι, και σαν συνεταιρισμοί, αλλά ελέγχομαι εάν έχει ένομο συμφέρον, εάν
το καταστατικό προβλέπει να καταθέσει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Πρέπει να το λέει το καταστατικό. Άρα είναι, και όταν δημιουργούμε ένα τέτοιο συνεταιρισμό, ναι, πρέπει να το κάνουμε μέσα, να το γράφουμε. Καλά, δεν γράφεται, γιατί αυτή είναι παλιή συνεταιρισμή. Ναι, αλλά πρέπει να το κάνουμε τώρα, καινούργιο. Ναι. Και το κυριότερο είναι ότι η απόφαση γενικές αυτή. Συνελεύσεις, ναι, ναι, επεδίκασε και δικαστική δαπάνη. Συν τη άλλη. Και απερίφθη ως απαράδεκτη. Ξέρεις τι θα πει απαράδεκτη. Δηλαδή γιατί λίγο σαρδέλας που λένε. Απασχόλησε το δικαστήριο τζάμπα. Πάντως αυτό που είπε ο Ρέστης, εμείς το ξαναλέμε. Δεν τρεπόμαστε ούτε φοβόμαστε. Ότι αν θέλετε να κάνετε μία προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο διοικητικό εφετείο, πάρτε μας να σας πούμε τη γνώμη μας. Το πρώτο πράγμα που θα σας πούμε, ένομο συμφέρον. Ένομο συμφέρον υπάρχει. Όχι γενικά τα μέλη μου και η θεία μου και. Μετά το προβλέπει το καταστατικό. Είναι ντροπή να βγαίνει το Συμβούλιο Επικρατείας και να λέει είναι απαράδεκτη η προσφυγή. Εν πάση περιπτώσει, όταν κάνουμε μια προσφυγή, δεν λέμε λυπηθείτε μας και εντάξει να ελάτε να μας. Λέμε επιχειρήματα, ξέροντα τα μυστικά της κάθε υπόθεσης. Ακριβώς. Αυτό μετράει. Αυτό μετράει. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το διεκδικείς, γιατί το δικαστήριο θα το δει με το σωστό τρόπο και θα σε δικαιώσει. Ναι. Να του θέσει όμως ο δικαστής, να πούμε και ένα άλλο πράγμα. Δεν ψάχνει να σε δικαιώσει μόνος του. Πρέπει να του δώσει επιχειρήματα. Ποιο θέμα έχουμε να πούμε? Νόμιμα, επιχειρήματα με χαρτιά. Γιατί? Έχουμε να πούμε για τα πρόστιμα που μπαίνουν στο 13 ή στο 14. Θα τα πούμε με την απόφαση του δικαστηρίου. Ρώτησε, ναι. Ωραία, ναι. Γιατί τα κορίτσια μας έχουν κάνει καλή δουλειά. Ναι. Εδώ έχουμε μία ενδικοφανή προσφυγή. Τι έγινε? Εδώ μία εργαζόμενη λέει βεβαίως ότι πήρε 10.500 το 2016. Εμείς κοιτάζουμε τον τραπεζικό λογαριασμό και είχε πάρει 3.500. Και καταθέτουμε την προσφυγή με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Ναι. Και απαντάει η εφορία, ας μην την πούμε Γιώργο, ότι όχι, εγώ θα σας φορολογήσω για 10.500. Ρε, αφού δεν τα πήραμε, ρε Χριστιανή μου, εφόρησα είναι εκεί στην Ευρωπαϊκή. Το κράτος πρέπει να εισπράξει. Αυτό είναι. Λέω, τι να εισπράξει και από σένα. Σου ετοιμάζω γαλοπούλα και σένα να σου φέρω από εκεί. Και καλή γαλοπούλα, καλή θηλυκιά, που είναι πιο νόστιμη. Έτσι. Λοιπόν, κάνουμε ενδικοφανή προσφυγή, πηγαίνουμε στην Επιτροπή και ο Τίμος ο Παπαδόπουλος, συγχαρτήρια στον άνθρωπο, του έχω βάλει με άριστα το 10, 10 με τόνο. Λέει λοιπόν ότι όχι, θα φορολογηθεί με το ποσό που μας αναφέρει η κυρία Άννα. Δεν χρειάζεται το επώνυμο και αυτό είναι το πραγματικό και να γίνει καινούργια εκαθάριση. Και επειδή το ποσό είναι τύρω στα 3.500 που πήρε, δεν βγαίνει καθόλου φόρος. Αλλιώς έπρεπε να πληρώσει χωρίς να έχει εισπράξει. Εάν λοιπόν έχετε κι εσείς παρόμοια περίπτωση, απευθυνθείτε. Σας είπαμε ότι η Μάρα είναι Ελευσίνα. Δεν χρειάζεται να έρθείτε στην ΠΕΦΕ, στην Αθήνα. Στου ζωγράφου είναι η Μακρυδάκη, στη Σαλαμίνα είναι ο Γιώργος Λουρίδας. Και σε όλο το τηλεκανοπέδιο Αττικής. Όμως έχετε την καλύτερη λύση στο 2.10.64. Θα βρείτε και τον πελά σας. Θα χάσετε και τα επιδόματα. Θα χάσετε και την ηρεμία σας, διότι ο σύζυγος θα σου πει «Έλα εδώ, πατρινιά, ξέρω εγώ, κριτικιά και τα λοιπά, με κοροϊδεύεις, αφού εδώ η εφορία λέει ότι πήρες 20.000. Πού τα πήγες, τι τα έκανες». Προσέξτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να μην βρεθείτε μπλεγμένοι από 50 μεριές. Ωραίστε να πάμε στο νόμο για τους τρελούς. Ή θες κάτι άλλο? Μην το λέμε. Όχι, πες το. Όχι, το λέει ο νόμος. Λοιπόν, ΦΕΚ 4509, το τελευταίο είναι, όχι το προτελευταίο μετά. Και τι λέει? Μέτρα για ψυχικά ανάπηρους διανοητικής διαταραχής. Αυτή δεν είναι καλά, ρε, ένα στάδιο κοντά? Βρήκανε λοιπόν. Δεν κατάλαβα όμως, ο Γιώργο. Τα κορίτσια είναι ευγενικά και δεν θέλω να τα ρωτήσω. Αυτό αφορά τους 300 ή αφορά εμάς? Διότι εμείς έχουμε την υγειά μας, εμείς έχουμε σώα στα σφρένα. Μήπως αφορά τους ίδιους? Έχουμε χάσει την μπάλα. Έχουν χάσει την μπάλα, ακριβώς. Βγάλανε νομοσχέδιο, λέει, για τρελούς, για ψυχικά ανάπηρους κτλ.
Δύο κουβέντες θα πούμε. Στη σελίδα 25 λέει ότι μπορεί να γίνει δεύτερη προσφυγή. Στη σελίδα 28 λέει ότι μπορούμε να θεωρήσουμε βιβλία και να πουλάμε κάναβη, σατίβα, λάβδα κλπ. Θα ξαναπάω εμποριολογία στην ΑΣΟΕ. Κάναμε εμπειρολογία τότε εμείς και μαθαίναμε. Εμπορευματολογία. Να μάθω τι είναι η κάναβη, σατίβα, λάβδα. Γιατί με κλείσουν μέσα. Να μου έρθει πελάτη τώρα. Ακριβώς. Και να μου πει ανοίγω επιχείρηση. Και σε τι ποσότητα θα μπορέσουμε να τις πουλήσουμε. Δεν το γράφουνε. Εδώ είναι πολύ σοβαρά τα θέματα. Εγώ θα ζητήσω να έρθει ο διοικητής, όχι ο Σουλτάνος, ο Πιτσιλής. Να έρθει ο διοικητής του οικονομικού εγκλήματος από τη Γαδά, εκεί που ήταν ο πατριώτης μας, ο Μανώλης ο Σφακιανάκης. Να έρθει να μας ενημερώσει, να μας πει τι είναι αυτό, τι είναι, πού φύεται, πώς αγοράζεται, με τι τιμολόγιο παίρνει. Στα μπαλκόνια το λέει, στα μπαλκόνια. Είχε πει κανένας υπουργός ότι θα τα πάρει στα μπαλκόνια. Λοιπόν, στο άρθρο 46... λέει για πιστοποιημένους εκτιμητές που αυτοί ξέρουν μόνο τις αξίες και τα λοιπά. Πραγματικά τους χαίρομαι, άμα έχουν τόσο λίγο μυαλό. Στη σελίδα... Πώς πήγε κανείς στην Κολομβία ρε παιδί μου. Στη σελίδα 74 λένε ότι μέχρι τον Ιούνιο το ΦΠΑ θα είναι μειωμένο 30% σε 5-6 νησιά. Τόσο έχετε μυαλό και εσείς που ψηφίζετε τέτοιες διατάξεις και εσείς στα νησιά που τους χειροκροτείτε ότι δείτε μέχρι τον Ιούνιο τι θα πουλήσετε ρε, αφού είναι χειμώνας, τουρισμός δεν υπάρχει. Εδώ έπρεπε να το πάνε μέχρι τον Οκτώβριο. Έτσι, ακριβώς. Και στο άρθρο 49 μιλάει για τις επιεικέστερες διατάξεις ποσά πρόσθετων φόρων που έχουν καταβληθεί και λέει δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται, δεν αναζητούνται, δεν χαρίζονται. Δηλαδή όλα στους τοπογλύφους, όλα. Μέχρι τώρα κυρίες και κύριοι μας λέγανε ότι θα βγει ένας νόμος όπου το 120%, Γιώργο 120. 120 ήταν το ταβάνι. Δηλαδή αν είχες φόρο 100 σου βάζανε και 120. 220. 220 πλήρωνες. Τώρα... Και λέγανε ότι θα το πάνε στο 10 ή στο 20. Δηλαδή το 100 θα πήγαινε 110. Και τώρα ξέρεις πόσο πάει σε ημένη. 180. 180 και 100-280. Ποιος θέλει ψυχίατρο, ε? Αν είναι δυνατόν. Ποιος θέλει ψυχίατρο. Αν είναι δυνατόν. Ξέρουμε ποιοι θέλουν ψυχίατρο, αλλά αυτό να μην το πούμε. Υπογράφει ο Τσακαλώτος. Είναι δυνατόν να μην υπογράφει. Θαρόπος δεν υπογράφει. Ο Χουλιαράκης. Α, μάλιστα. Ο Τσακαλώτος δεν υπογράφει. Τι να πω. Χάσαμε. Έχασε η Βελωνιά από Βελώνη. Έχασε η Βελωνιά από Βελώνη. Οι 120 δόσεις, ορέστη, που μας περιμένει ο κόσμος. Τους είπαμε 8,5 ώρα ότι θα τους πούμε για τις 120 δόσεις. Να μας βοηθήσουν και τα κορίτσια. Γιατί άμα ελαφρυθούν οι άντρες και μπορούν και πληρώσουν, θα έχουν και την ευχαίρεια να παντρευτούν. Και εμείς τα κορίτσια να τα θέλουμε... Να τα παντρέψουμε που έρχονται εδώ. Όχι, δεν έχουμε. Τελείωσε, δεν έχουμε τέτοια. 120 δόσεις. Τι έγινε με τις 120 δόσεις? Θέλω να σου πω, θα γίνει ηλεκτρονικά λέει αυτό, ε. Ναι, δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα. Και θα ξεκινήσουν από το Φεβρουάριο. Από 1η Δευτέρου του 2018 ξεκινά η εφαρμογή της εγκυκλίου 1223 του 17. Γιώργο, γιατί, πώς το βλέπεις, είναι δύσκολο? Εγώ πιστεύω ότι πάλι θα είναι ένα από τα πολλά γονατογραφήματα που έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα, διότι δεν μπαίνουν όλοι όπως έπρεπε, όλος ο κόσμος όπως ξέρεις στο τελευταίο εξάμηνο φωνάζει για τις 120 δόσεις, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Εντωμεταξύ στο διάστημα αυτό γίνονται συνέχεια κατασχέσεις λογαριασμών 1000 την ημέρα. Και λίγα λέτε. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Εντάξει, θα έχει λέει, τα κριτήρια επιλεξιμότητος. Ναι. Άμα έχει απλογραφικά βιβλία, οι τρεις χρήσεις να είναι θετικές. Να είναι θετικές. Πρωτόκον και τα λοιπά, έτσι. Ναι. Και άμα έχει διαλυθεί η εταιρεία. Όχι, άμα έχει διαλυθεί, πρέπει να ξαναδηλώσει, να πάρει αριθμό Μητρώου πάλι. Να αναβιώσει. Ξέρεις τι ταλαιπωρία θέλει για να αναβιώσει. Χαρά τους να ταλαιπωρούν τον κόσμο. Και πού θα βρεθούν τα διοικητικά συμβούλια, πού θα βρεθεί ο πρόεδρος που θα είναι στον κόκκινο μήλο. Ξέρεις ποιος είναι ο κόκκινος μήλος? Πώς δεν ξέρει? Το νεκροταφείο. Α, θα είναι.
Ο άλλος έχει γίνει 90 χρονών και δεν ξέρει από πού είναι η έξοδος στην πόρτα. Και αυτοί που έχουν, λέει, όταν είναι φυσικό πρόσωπο, να έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Ακριβώς. Ναι, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και καθάρισης. Όταν είσαι σε διαδικασία λύσης και καθάρισης, δεν μπαίνεις στη δήλωση. Ναι. Δεν μπαίνεις. Εκτός αν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών. Τα ποσά που οφείλεις πόσα μπορεί να είναι? Από πόσα μέχρι πόσα? Από 3.000 έως 50.000. Από 3.000 τίποτα. Δεν θέλουν λεφτά. Δεν θέλουν λεφτά. Από την Πειραιακή Πατρική δεν θέλουν παράδειγμα. Όχι. Μπράβο. Το κυριότερο όμως. Όταν είναι οι οφειλές για όλους τους πιστωτές μέχρι 20.000, λέει, αν είναι και το δημόσιο μέσα όμως, είναι μέχρι 50.000. Αλλά το δημόσιο έχει το 85% των 50.000. Τουλάχιστον. Τι είναι αυτά, δηλαδή. Δηλαδή, αρχίσουμε και παίζουμε με. Ποιοι υπογράφουν, ρε, ποιοι βλάκες του υπουργού. Ποιοι υπογράφουν, δεν του είδα. Καλά, όλα τα κόμματα. Δεν ήθελα να συγχυστώ και δεν διάβασα ποιοι το υπογράφουν. Το άλλο νομοσχέδιο το ψηφίσαν όλα τα κόμματα. Και βέβαια. Αυτό εδώ. Επίσης, είναι πολύ βασικό. Ακούς. Όταν είσαι, λέει, χωρίς προσκευτική διαδικασία τα φυσικά πρόσωπα, αλλά όταν είσαι στο δικαστήριο και θέλει να βγει απ' έξω, πριν να στο κοινοποιήσουν. Την απόφαση του δικαστηρίου ή όταν είσαι εξέλιξη. Μπορεί να μπει. Έτσι σου, έτσι δεν είναι, κάπως έτσι να πούμε. Ένα όμως βασικό είναι ότι λέει για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Τι εννοεί ο συνταξιούχος ή ένας που έκλεισε την επιχείρησή του το 16 και τώρα είναι συνταξιούχος ή δεν δουλεύει. Τι κάνει, δεν είναι μέσα. Όχι, αυτοί δεν μπαίνουν μέσα. Τι κάνει, επιλογέοι. Μένουν εκτός αυτοί. Μάρα, ένα πολύ μεγάλο μέρος θα μείνουν άγαμοι αυτοί. Δηλαδή. Δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη, δεν μπορούν να πάρουν ενημερότητα. Πού να βρουν γυναίκα. Όσον αφορά το δημόσιο, εφηλές μέχρι το 2016 είναι αυτές. 16. Έτσι, δεν είναι το 17. Γιατί με ρωτάει σήμερα όλος ο κόσμος. Αν το 17, όχι το 16. Ό,τι είναι βεβαιωμένο. Μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα εφόσον ενταχθεί στην απόφαση αυτή, αλλά εάν έχει μπλοκαριστεί ο λογαριασμός του, δεν αλλάζει αυτό. Παραμένει μπλοκαριστεί. Δηλαδή για να. Για να ξεμπλοκαριστεί πρέπει να δώσει το 70% της οφειλής. Εντάξει, λέει, αξιολόγηση περιουσιακών στοιχείων, ακίνητα και κινητά πράγματα, έτσι. Αν η αξία του ακινήτου είναι πάνω από 20.000, θα χρειαστεί, λέει, εκτιμητή, δημόσιο, ειδικό εκτιμητή. Αν είναι κάτω από 20.000, θα χρειαστεί φοροτεχνικός. Με λίγα λόγια, πάρ' το αυγό και κούρευτο. Ας πω εγώ τι θα γίνει. Ορέστη. Έχει κουρέψει αυγό. Αυτό εδώ, αυτό είναι. Κυρίες και κύριοι, εσείς που μας παρακολουθείτε. Εγώ το έχω μεταφράσει εδώ με δικά μου λόγια. Για να κάνετε καλή πρωτοχρονιά, αγνοήστε τους. Είναι τόσο κουτί των κουτών, άσχετη το των κουτί ασχέτων, είναι ομοχρονιά, το έχει με γιώτα, έτσι. Όχι. Τους ξαναλέμε, πηγαίνετε στο Ξινί να κάνετε σεμινάριο εκεί στους φοροτεχνικούς, μπας και μάθετε κάτι. Το διαφημίζει το Ξινί. Γιατί, μα όχι, την αλήθεια λέω, ο άνθρωπος εντάξει. Λέει δωρεάν θα τους μάθω. Α, δωρεάν, εντάξει. Δωρεάν, έχω μιλήσει μαζί του. Ναι, ναι, εντάξει. Okay. Εδώ λοιπόν όλα αυτά θα αλλάξουν. Και αυτό και το νομοσχέδιο για τους τρελούς που σας διάβασα προηγουμένως θα αλλάξει. Γιατί, θα πάνε να χαρίσουν τώρα καμιά 200 εκατομμύρια σε μερικούς παγαπώντιδες και θα περάσουν άλλες διατάξεις μέσα. Και αυτές θα είναι ευνοϊκές. Αυτές εδώ είναι για τα μπάζα. Είναι για τύλιγμα σαρδελών. Σαρδέλες. Επειδή είσαι με τηλενιός, με τη γυναίκα σου, γιατί το λες τώρα εσύ. Ναι, ναι, ναι. Δώσε μου το αυτό, δώσε μου το. Ναι. Θα στο δώσω. Θα το κατάσχω. Λοιπόν. Μανούσε, θα γίνει ό,τι έγινε και με το μέρισμα. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς το ίδιο. Θα βγουν 200 διευκρινιστικές και αποτέλεσμα δεν θα βγάλουμε σε αυτό. Και στέγη πλέον και η ρύθμιση των ασφαλιστικών ταμείων των 120 ευρώ που είναι ναι. Το ίδιο πρόχειρο και εκεί. Μεγαλύτερο μπέρδεμα εγώ, ο δύο δεσμός δεν υπάρχει από αυτό. Βέβαια. Ό,τι γράφει και υπογράφει ο Πιτσιλής είναι ασυναρτησία το ανάγνωσμα. Βγάζει λοιπόν ένα χαρτί το οποίο μας το κοινοποιεί, διότι πρόκειται περί χαρτιού, δεν πρόκειται περί εγγράφων. Και λέει ότι έχουμε πενταετία, ότι αν τυχόν, λέει, οι τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα δεν ελέγχθηκαν μέσα στα 5 χρόνια, δεν μπορεί να πάει στην δεκαετία. Και λέει, εκτός, λέει, από κινήσεις εκτός ημιδαπής, οι οποίες αποτελούν, λέει, συμπληρωματικά στοιχεία. Από πού το είδες, αλλοδαπής ή ημιδαπής, Σουλτάνε? Λέει ότι όταν είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί στην ημιδαπή,
Η Μεδαπή. Η Μεδαπή. Μεδαπή. Ναι, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δηλαδή. Η Μεδαπή. Στο Βασιλόπουλο. Εντάξει. Στην Κρήτη. Η Μεδαπή. Ναι, η Μεδαπή. Τι είπα εγώ. Όχι η Μεδαπή, η Μεδαπή. Η Μεδαπή, μπράβο. Η Μεδαπή. Η Μεδαπή. Τι καθηγητής είσαι. Μα άμα λες η Μεδαπή, τον μπερδεύεις τον άλλο. Καλά, είσαι ένα χρόνο παραπάνω από μένα στο επάγγελμα. Είσαι 55 χρόνια, 54. Εσύ τα λες σαν κατομερίτης, εγώ τα λέω σαν αναμερίτης. Ναι. Με τον καθαρό αέρα. Έτσι. Και λέει λοιπόν, όταν είναι λέει του εξωτερικού, όχι λέει είναι συμπληρωματικά στοιχεία. Γιατί ρε φίλε, από πού μέχρι που. Εγώ έχω ένα τραπεζικό λογαριασμό στην Αγγλία. Κάθε χρόνο σου φέρνω τους τόκους. Κάθε χρόνο σου φέρνω το εξτρέ. Εξτρέ. Το δηλαδή... έχει γνωρίσει ότι έχει λογαριασμό. Τόκους εξωτερικού. Τα δηλώνω. Το ξέρει. Τι. Κύριε Πετσελή, τι συμβαίνει εδώ. Τι νέα στοιχεία συμπληρωματικά. Το παρεστάμε τώρα. Γιατί όνομα της Παναγίας. Το μυαλό σου και μια λίρα και του κουτρούλι ο γάμος. Μην του λες λίρες. Μην του λες λίρες γιατί θα αρχίσει να φορολογεί τη λίρα. Σύνερδε. Μην του λες λίρες. Στην καρέκλα που κάθεσε κάτσανε κι άλλοι και πήγανε κατηγορούμενοι. Μην πα και ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για να αυξήσει τους αριθμούς και τα πρακτικά ταμεία του δημοσίου. Δεν ενδιαφέρεται. Έβγαλε λοιπόν ένα φεκ. Υπογραφεί ο Σουλτάνος, ο Γιώργος ο Πιτσιλής και λέει βραβεύονται με χρηματικά βραβεία οι εφοριακοί. Από πού μέχρι πού ρε. Δεν ναι, πρέπει αλλά, να κάνετε ναι, τη δουλειά ναι, σας. Με συγχωρείς, λέει μέσα εάν αυξήσουν την απόδοσή τους και αν πετύχουν τους στόχους. Και δεν λέει πουθενά προσέξτε τους φορολογούμενους, μην τους αδικήσετε. Χριστή διοίκηση, ποιος θα κάνει. Χριστή διοίκηση, η Μαρία Πενταγιώτησα. Ας πω εγώ τι πια κάνει. Βγάλανε σε δάσκαλο 550.000 ευρώ να πληρώσει με 870 ευρώ το μήνα. Από πού θα τα πληρώσει. Σε νοσοκόμα του δημοσίου που παίρνει 700 ευρώ το μήνα, τις βγάλανε 400.000. Είναι που λένε ότι προσέχουν τα λαϊκά στρώματα. Έτσι τα προσέχουν. Δεν γίνονται αυτά. Έχουν την προσοχή τους, θα τραβήξουν αυτά. Αυτό είναι. Δεν γίνονται στην πραγματικότητα, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και θα βραβεύσει, λέει ο διοικητής, από μόνος του. Εδώ βραβεύει και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ο Κώστας ο Μίχαλος. Κάνει μια επιτροπή, βάζει κάποια κριτήρια κλπ. Εδώ ποιους θα βραβεύει. Καλά, νομοθετεί. Έχει το δικαίωμα να νομοθετήσει ο κ. Πιτσιλής. Πιτσιλής ό,τι θέλει κάνει. Ρε. Γιατί αυτό είναι μια απόφαση που δεν είναι μόνο. Είναι υπηρέτη των τοχογλύφων. Κάτσε, να πούμε κάτι κάνει. Να μην αδικήσουμε. Θέλουμε οι δημόσιοι πάλι και δύο εφοριακοί να παίρνουν λεφτά. Γιατί του έχουν κάνει μειώσεις. Να μην παρεξηγηθούμε. Όχι. Να παίρνουν λεφτά. Ναι. Αλλά να τα παίρνουν σωστά. Όχι να λέμε πάρε λεφτά γιατί πέτυχε το στόχο. Με. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα βγει αύριο ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Μανώλης να πάνε να ελέξουν και να πούνε θα πιάσω στόχο και βάρα τους φόρους. Ποιος μου το λέει εμένα αυτό το πράγμα. Άκουσε το τρομακτικό Ορέστη. Βγήκε ο πρωθυπουργός μας και είπε ότι με την οικειοθελή με την οικειοθελή αποκάλυψη αυτή την κομπίνα εισέπραξε το κράτος 44-46. Το 44-46 εισέπραξε ένα δις ευρώ. Δηλαδή κορόιδευσε τους φορολογούμενους και του λέει για να μην σε ταλαιπωρήσω έλα να μου δηλώσεις και να μου πληρώσεις 200.000 ευρώ. Για ποιο έτος? Για το 2000. Έρχεται η απόφαση της Ολομέλειας Συμβουλίου Επικρατείας 1738 του 2017 και λέει τι μέχρι το 2001 έχει παραγραφεί και τώρα σήμερα που μιλούμε λάμε, παραγράφεται και το 2012. Σε ρωτήσανε σε στην ΠΕΦ, εσένα ή στο γραφείο των παιδιών. Ρωτούσε κανείς, πήγαν και τα καταθέσανε. Εμείς ναι. Τους του λέγαμε, εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και προσέξτε ναι, το. Ναι, λέγαμε. Σώσαμε κόσμο, σώσαμε. Ναι. Όχι, δεν θέλουμε λοιπόν... να εισπράξει το κράτος λεφτά. Ναι. Να εισπράξει. Αλλά τα εισπράξει νόμιμα. Δίκαια. Ναι. Λοιπόν, τώρα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει εισέπραξα ένα δις. Κύριε Πρωθυπουργέ, επιστρέψτε στον κόσμο το ένα δις. Επιστρέψτε το. Αυτό είναι απάτη, είναι κομπίνα. Είναι αυτές μαφιόζικες ενέργειες. Εάν δεν το κάνετε αυτό, θα το κάνει η ΠΕΦΕ. Η ΠΕΦΕ ήδη έχει βρει νομολογία. Η ΠΕΦΕ με τους επιστήμονες που έχει φοροτεχνικούς, 55 χρόνια προϋπηρεσία, 54 εγώ. Προδίδει την ηλικία μου. 37 ο Γιώργος. Γιώργο, προδίδει την ηλικία μου. Δεν προδίδει από εδώ σε μίσκο. Έχουμε βρει τρόπους να μπορούμε να τα πάρουμε και έντοκα πίσω.
διότι ξεγελάσατε τους φορολογούμενους. Γράφοντας ότι είναι δεν επιστρέφονται. Πλάνη. Και εσείς λέτε δεν επιστρέφονται. Γιατί δεν επιστρέφονται. Τα κλεμμένα δεν επιστρέφονται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μας πήρανε για τα χρόνια πολλά μας πήρανε. Τώρα, ότι ο φορολογούμενος χάνει την εμπιστοσύνη του στο κράτος. Ακριβώς. Όταν το κράτος τον αδικεί. Ακριβώς. Βέβαια. Όσοι μας ακούνε. Θα αντιδράσει. Και επειδή μας ακούει το Υπουργείο όλο, το ξέρω ότι μας ακούει το Υπουργείο όλο. Χάνει την εμπιστοσύνη σε εσάς ο φορολογούμενος. Λοιπόν, εάν δεν τα δώσετε εσείς, θα τα πάρουμε εμείς πίσω με τον τρόπο που ξέρουμε. Όχι με μπουνιές. Έχουμε επιτελεία εμείς. Α, ετούς. Πρώην δικαστές που είναι συνταξιούχοι και συνεργαζόμαστε. Εφοριακούς, καριέρα, φοροτέχνες, συνδικαλιστές. Χίλια δύο πράγματα. Οι έλεγχοι των τραπεζικών λογαριασμών που κοινοποιούνται τώρα ή κοινοποιούνται, προσέξτε τους, οι περισσότεροι είναι άκυροι. Οι περισσότεροι δεν είναι με νομιμότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει και άκυροι να είναι και νόμιμοι να μην είναι, πρέπει εντός 30 ημερών να κατατεθεί ενδικοφανής προσφυγή. Όχι ένα μήνα. Ένα μήνα ο Δεκέμβρης είναι 31. Θα είσαστε εκπρόθεσμοι 30 μέρες. Το πήρατε στις 27, πάει 28 μετά. 1, 2, 3, 4 ξέρω εγώ, πάει στις 26 του Γενάρη. Προσέξτε τα! Και εσείς συνάδελφοι φοροτέχνες και εσείς κύριοι δικηγόροι και οι εφοριακοί όταν συμβουλεύουν ένα φορολογούμενο να συμβουλεύουν. Πόσες υποθέσεις δεν χαθήκαν έτσι μάλλον πόσες υποθέσεις. Θα επαναλάβουμε γιατί μας το ζητήσατε εσείς και θα πούμε ότι ποια ήταν η δικαστήνα που έβγαλε αυτή την χρυσή απόφαση. Είναι... Η Ευαγγελή Νικολάου Μπράμη. Εφέτης διοικητικών δικαστηρίων Πειραιά. Ξεκίνησε. Ναι, 5 λεπτά έχουμε ακόμα. Εντάξει. Ξεκίνησε την καριέρα της από το Βόλο, μετά στην Αθήνα, μετά. Γιατί εμείς παρακολουθούμε τους αξιοπρεπείς δικαστές, όπως και τους μη, που ευτυχώς είναι ελάχιστοι. Τους αξιόλογους. Αυτοί. Γιατί ναι, οι αξιοπρεπείς είναι και αξιόλογοι. Έτσι. Μυτιλίνη. Μετά ξανά Αθήνα, μετά Χανιά, Κρήτη και τώρα Πειραιά. Μυτιλίνη Χανιά πέρασε, έχει έβγαλε πάρει καθαρό αέρα. Την εξής απόφαση. Φορολογούμενος που δεν είχε μία στο πατελόνι, του λέει το κράτος ότι για να συζητήσω την υπόθεσή σου στο διοικητικό εφετείο πρέπει να μου καταβάλεις 101.000. Πηγαίνει λοιπόν και ζητάει την προστασία και λέει εγώ θέλω να πάω στο διοικητικό εφετείο να με κρίνει και άμα είμαι φοροφυγάς ή ένοχος να με καταδικάσετε και τα λοιπά. Και οι υπηρεσίες λέγανε όχι, πρώτα θα πληρώσεις τα 101 χιλιάρικα. Και η δικαστήνα, η Ευαγγελή Μπράμη, να είναι καλά, η χρονιά του 2018 να της φέρνει μόνο υγεία, υγεία και χρυσό και προκοπή, και χρυσό και στο μυαλό και είναι χρήσιμη. Αυτή πρέπει να προωθηθεί. Είναι για χρήσιμη. Όλο τον ελληνικό λαό είναι κόσμο. Χρήσιμη. Δίκαιη, είναι δίκαιη δικαστήνα, έτσι. Μπορούσε δίκαιη. Να πει 101.000. Μπορούσε να πει το 50% 50-500. Μπορούσε να πει το 20, να πει 21.000. Τι λέει, όχι κύριοι, αξεχάστε τα αυτά, τη φαυλότητα. Δεν έχει άνθρωπος να πληρώσει, θα του απονέμουμε εμείς τη σωστή δικαιοσύνη. Και πόσο θα δώσει, 5.000 ευρώ. Καλή σου χρονιά, κυρία Ευαγγελή Μπράμη. Καλή χρονιά σε όλους τους διοικητικούς δικαστές που διέπονται από αυτό το μυαλό. Και όσοι δεν διέπονται, να παραμείνουν στις θέσεις. Δίκαιοι να παραμείνουν, να μην εκτελεστούν. Ορέστη, φώναξε Νίκο Παπά, πες αλεύρι. Τον ξέρεις τον Νίκο Παπά, ποιος είναι? Ο υπουργός διαστήματος. Αυτός που δίνει τις άδειες. Τις άδειες. 11 του μήνα τελειώνει η ημερομηνία για τις άδειες. Ναι. Και περιμένει να εισπράξει και από 7 άδειες επί 35. Ξέρεις ποιοι θα καταθέσουν με χαρτιά? Εγώ ξέρω ότι πολλοί δεν θα καταθέσουν. Ζήτημα 2. Μετά, έτσι, μπράβο. Γιατί δεν μπορούν να πάρουν ενημερότητα. Ούτε τα κανάλια, ούτε τα διοικητικά συμβούλια. Έτσι. Τα κανάλια θέλουν. ΙΚΑ βεβαίωση, ασφαλιστικούς φορείς, φορολογική ενημερότητα από το Δήμο,
Φόρο πολυτελείας, φόρο... Αμέλη του ΔΣ. Και πάμε στο ΔΣ. Το ΔΣ θέλει η ασφαλιστική ενημερότητα, θέλει ΙΚΑ, θέλει ΕΦΚΑ, θέλει ΤΕΒΕ, θέλει ΟΑΕ. Τίποτα από αυτά. Και έχουμε και κάποια κανάλια τα οποία έχουν έδρα στο εξωτερικό. Αυτά παίρνουν τα ελληνικά κανάλια, παίρνουν τους εργαζόμενους, παίρνουν τα κτίρια, παίρνουν τις καρέκλες. Ναι. Αλλά τα χρέη θα τα φωτώσουν σε σένα. Εμείς θα την πληρώσουμε. Στο Γιώργο το Λουρίδα. Τι λέει ρε παπά. Πες μήπως θυμάσαι. Πούμπα μήπως θυμάσαι. Αφού τα παίρνουν όλα αυτά, εάν μια επιχείρηση έγινε ξυλουργείο εδώ που είμαστε και είναι του σεημένη και μου το πουλήσει σε μένα και πάρω το προσωπικό, τα μηχανήματα, την έδρα, πρέπει και τα χρέη του να πληρώσω. Έτσι λέει ο φορολογικός νόμος. Λοιπόν, επειδή δεν έχει ιδέα και επειδή ο πατέρας τα έχει ξεχάσει αυτά, που είναι και φίλος μου, ο πατέρας είναι αξιοπρεπής. Το 83 είμαστε μαζί στο οικονομικό επιμελητήριο. Λέω για τον πατέρα του παπά του Νίκου, ποιος ναι. Είναι εξαίρετος. Ναι. Να ρωτήξεις, πάρε μας τηλέφωνο, να σου δώσουμε τις διατάξεις και να ζητήσεις αυτοί που θα πάρουν. Γιατί εμείς σαν Πανελλήνιος Φοροτεχνικό θα σου καταθέσουμε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Παράνομα, παράνομα, θα πάρει και τα χρέη, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, παρκαρίσματος, ιστορίες. Το δημοτικό φόρο, το φόρο πολυτελείας, το 5%, το δημοσιογράφο. Ισονομία επιτάσσει αυτό το πράγμα. Βέβαια. Όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο. Λοιπόν, έτσι, όλοι το ίδιο. Τους περιμένουμε στη στροβή. Πες αλεύρι λοιπόν, Νίκο Παπά, και θα σου έρθει και αυτό. Ορέστη, μας στείλανε ένα μυστικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κυκλοφόρησε... Ναι, κάτω από το τραπέζι, να τελειώνουμε για να πούμε, ετοιμάσου Ορέστη να πεις γλυκά λόγια. Ναι. Και λέει λοιπόν το έγγραφο αυτό το οποίο απευθύνεται σε δικαστικό team ότι το έτος 2000 παραγράφτηκε το 2008 και εξηγεί πενταετίας, είναι ένα χρόνο κτλ. Και έχω άλλο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών πάλι από τον Πιτσιλή υπογεγραμμένο. Πιτσιλής εδώ, Πιτσιλής εκεί, Πιτσιλής παραπέρα. Γεια σου ρε μεγάλε Γιώργη. Τι Βιτάμ θα φας τώρα την πρωτοχρονιά. Θα απολαύσεις Βιτάμ, Μερέντα και τα υπόλοιπα. Εμείς θέλουμε στο Υπουργείο ένα που να τρώει παξιμάδι όμως και ελιές. Φτάνει να μην ρίξεις καμία λέει... νέα ιδέα για κάποιο νέο χώρο, έτσι. Αυτό. Ας φάει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ότι η παραγραφή του έτους 2003 είναι το 2015. Σε αυτό το έγγραφο που απευθύνει στους δικαστές λέει ότι είναι το 2008. Και αν μετρήσουμε με τα δάχτυλα είναι 5 χρόνια. Ένα, δύο, δύο. Στο άλλο πάλι 5 χρόνια που στέλνει σε γραφείο της εφορίας και λέει το 2015. Ρε μήπως δεν είσαστε καλά. Μήπως το νομοσχέδιο μέσα αυτό για τους τρελούς έπρεπε να βάλει και μερικά ονόματα από το Υπουργείο Οικονομικών. Τέλος πάντων, εντάξει. Κυρίες και κύριοι, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά εύχομαι πάλι τους Βασίλειδες και τις Βασιλικές να εύχομαι. Και ένα τελευταίο. Η Τουρκία, ξέρετε πότε κήρυξε τον πόλεμο της Γερμανίας? Όχι, να μας πεις εσύ. 23 Φεβρουαρίου του 45. Μετά την υποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα. Α, ναι, εντάξει. Τότε κήρυξε. Έχουμε μπλέξει με μαφιόζους παντού. Μαφιόζους Τούρκους, μαφιόζους Σκοπιανούς, μαφιόζους και Έλληνες μαφιόζους. Έλα τώρα, τελειώνει η εκπομπή. Τις ευχές. Να πούμε ότι εμείς πολλές ευχές δίνουμε στον κόσμο και δίνουμε και μια υπόσχεση, Μανούσο, ότι το νέο έτος η εκπομπή μας θα είναι πάλι ορμητική. Θα είναι με τον κόσμο. Θα είναι με τον κόσμο. Δεν συμβιβαζόμαστε με κανέναν. Οι διοικητικοί δικαστές να περιμένουν με το νέο έτος να ακούσουν αυτά που δεν τους τα έχει πει κανένας μέχρι σήμερα. Εμείς, οι διοικητικοί δικαστές. Όχι του διοικητικού και του Συμβουλίου Επικρατείας. Εμείς δεν κάνουμε εξαίρεση κανένα, ούτε γλύφω με κανένα. Να πούμε ότι πρέπει, εμείς θα είμαστε με τον κόσμο, θα είμαστε πάντοτε με το δίκιο του κόσμου και παροτρύνουμε και τα κόμματα που δεν κυβερνάνε σήμερα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία κυρίως,
να βρει τα προβλήματα και να τα προβάλλει στον κόσμο. Μη μας λέει μισοκουβέντες. Να έρθει εδώ! Να έρθει εδώ να μας τα λέει. Σωστά, λέει. Μην πει, δεν θα κάνω. Γιώργο, τις ευχές σου. Τις δαπάνες, γιατί φωνάζουν. Γιώργο, το κοντρόλ. Ευχαριστούμε και τους τεχνικούς, μην τους ξεχάσουμε. Εκτός από τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους Έλληνες υγεία, ψυχική ηρεμία, αγάπη. Ειρήνη, πολλά λες, να έχουμε οικογενειακούς δεσμούς γερούς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και υπομονή το στα γραφεία των λογιστών και τους φωτοτεχνικούς. Καλή έλα χρονιά σε φιλοθέη. Ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2018 και υπεφέθανε πάντα δίπλα σας να σας στηρίζει και το 2018 και το 2019 και για πάντα. Μάρα, χρόνια. Τελευταία Μάρα. Και καλύτερη. Χρόνια πολλά. Όχι, η ισότητα έχουμε εδώ. Τελευταία, ρε παιδί, το λέω λόγο. Συνδυάζουμε την ηλικία τη δικιά σου με τη Μάρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Το 2018 να φέρει υγεία, αγάπη και ευτυχία. Φιλιά στου δικού σου, φιλιά στη μητέρα σου. Στο Ζαχαρίου τον Κυριάκο. Και εσύ στου γονεί σου και εσύ. Μα ακούνε κιόλα. Μα παρακολουθούν. Γιώργο, εσύ φιλενάδε σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να ακούσετε, να μείνετε, να ακούσετε και το δελτίο ειδήσεων από την εκλεκτή μας δημοσιογράφο. Καλό βράδυ και καλή χρονιά ευχόμαστε. Καλή χρονιά σε όλους.